Πάμε τώρα σε ένα θέμα έτσι τρυφερό. Μας έχει πονέσει και πάρα πολύ και η δολοφονία του σκυλιού της οικογένειας στα Γλυκά Νερά. Θα καλημερίσουμε την κυρία Μάρθα Πουλτίδου που βρίσκεται μαζί με τον Μάνο Μπανασάκη. Η κυρία Πουλτίδου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κατά της κακοποίησης ζώων και θα μας μιλήσει για τις δύο πανέμορφες λευκές γατούλες της Κάρολάιν, οι οποίες αναζητούν οικογένεια να τις υιοθετήσει, Μάνο. Τατιάνα, όπως βλέπεις, δυστυχώς... Σε έχει αγαπήσει η γατούλα, Μάνο. Σε έχει αγαπήσει. Η άτυχη Καρολάιν, εκτός από τον αδικογαμένο σκύλο της που ήταν μέρος του σχεδίου να καλύψει τη δολοφονία της με τη δολοφονία μιας άλλης ζωής της άτυχης Ρόξη, η άτυχη Καρολάιν είχε και τέσσερις γάτες. Οι δύο από αυτές βρίσκονται εδώ. Η Μπατίντα που μόλις αποχώρησε και η αδερφή της η Κόκο. Είναι δύο κακοποιημένα γατιά αυτά, τα οποία δεν μπορεί να τα πλησιάσει εύκολα. Έχουν προφανώς βιώσει την σκηνή του εγκλήματος και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να έρθει εύκολα κοντά τους. Η κυρία Πουλτίδου, η πρόεδρος του Σωματείου κατά της βίας των ζώων, που είναι δίπλα μου, έχει την επιμέλεια αυτή τη στιγμή των δύο αυτών ζώων. Τα άλλα δύο ευτυχώς έχουν υιοθετηθεί και βρίσκονται σε ένα σπίτι τα οποία απολαμβάνουν ταλπορή. Τα γατιά αυτά έχουν, δυστυχώς είναι αγρίμια και είναι αγρίμια γιατί όπως μου εξηγούν... Έχουν βιώσει, προφανώς έχουν δει τι έχει συμβεί. Δηλαδή τα ζώα είναι τόσο τρομαγμένα που δεν τολμάς καν να τα πιάνεις και παθαίνουν πανικό, θέλουν να φύγουν. Κρύβονται. Αυτή τη στιγμή κρύβονται κάτω από τους καναπέδες, κάτω από τα κρεβάτια. Στη θέα ενός ανδρικού προσώπου παθαίνουν πανικό. Κλαίνε. Δηλαδή ήρθε άνθρωπος στο σπίτι για να τα δει, ήταν ξαπλωμένα στο κρεβάτι και στη θέα του αρχίσαν να κλαίνε, αγκαλιαστήκανε και κρυφτήκανε κάτω από το κρεβάτι. Είναι και αδέλφια μεταξύ. Είναι αδερφές, είναι αδερφούλες. Είναι γεννημένες τον Αύγουστο του 2019. Πολύ τρομαγμένα πλάσματα, θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Προς το παρόν το παλεύω. Είμαι μαζί τους συνεχώς γιατί χρειάζονται ανθρώπινη επαφή. Πρέπει να εμπιστευτούν ξανά τους ανθρώπους. Υπάρχει περίπτωση να προσπάθησε να κακοποιήσει και αυτές τις ψυχές? Δεν το αποκλείω, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κακοποιήσεις μια γάτα. Γιατί συνήθως οι γάτες αμήνονται και με τα νύχια τους. Άλλωστε, αυτό που έμαθα κάποια στιγμή μιλώντας με κάποια γειτόνισσα, μου είπε ότι επιχειρώντας να πιάσει τη συγκεκριμένη η οποία έφυγε, τον γρατζούνισε. Γι' αυτό και βλέπουμε σε ένα βίντεο που βλέπουμε, που παίζει στα κανάλια, τη μία γατούλα την κρατάει αγκαλιά και την άλλη την έχει ξεκλουβεί. Γιατί ακριβώς τον είχε γρατζουνίσει. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να κακοποιήσεις ένα γατί, όσο κι αν να σε νιώθει δικό του άνθρωπο. Εγώ έχω ζώα, τα οποία τα έχω πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο να το πιάσω. Ακόμα και να του πιάσω το λαιμό, παρόλο που τα ζώα μου θα τα χαϊδέψω, θα γυρίσουν ανάσκελα να τα χαϊδέψω, αν επιχειρήσω να το πιάσω στο λαιμό ή να του κάνω οτιδήποτε άλλο, το γατί θα φύγει. Δεν είναι εύκολο. Οπότε πολύ πιθανό να επιχείρησε να τα κακοποίησε, χωρίς όμως να αποκλείω να έχουν, τα ζώα να έχουν τραυματιστεί από αυτό που είδανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δυστυχώς δεν έχουν φωνή να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κυρία Πουλτίδου, και κυρίως να σας συγχαρώ για το έργο σας. Για την όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε να διαδοθεί το μήνυμα κατά της κακοποίησης των ζώων και όλη την προσπάθεια που κάνετε για να περιθάλψετε τόσο πολλά ζωάκια τα οποία έχουν βιώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Ας βρεθεί και μια οικογένεια να υιοθετήσει αυτές τις δύο γατούλες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.